Ο πατέρας έκλεισε το ραδιόφωνο. «Έρχεται τυφώνας», τους είπε. «Εμπρός, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε». Χρειάστηκαν περίπου μία ώρα για να δέσουν σφιχτά όλα τα παντζούρια και να μεταφέρουν τα έπιπλα του κήπου μέσα στο σπίτι. Ήδη είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Μια γιγαντιαία μάζα από μαύρα σύννεφα ερχόταν από την Ανατολή, καλύπτοντας γρήγορα τον ουρανό. Ο ορίζοντας ήταν κατάμαυρος, αν εξαιρέσει κανείς τις σποραδικές λάμψεις από μακρινές αστραπές. Τότε άρχισε να φυσάει ο άνεμος, σαρώνοντας τη σκόνη από τους δρόμους. Οι πόρτες και τα παράθυρα που δεν είχαν δεθεί ακόμα χτυπούσαν με δύναμη. Ο τυφώνας Ντόρα πλησίαζε σγοργά. «Όλοι κάτω», φώναξε ο πατέρας. Η οικογένεια μαζεύτηκε στο κελάρι και τακτοποιήθηκε νευρικά στο σκοτεινό δωμάτιο. Ήξεραν ότι δεν θα περίμεναν πολύ ακόμα. Κατά τις 10 η ώρα ο ουρανός ήταν κατάμαυρος. Ακόμα δεν είχε πέσει ούτε σταγόνα βροχής, αλλά ο άνεμος μενόταν κιόλας, λυγίζοντας τα φοινικόδεντρα στα δύο. Στο γειτονικό όρμο, το λιμανάκι είχε εξαφανιστεί μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο από σταγόνες της θάλασσας. Μεγάλα κύματα άρχισαν να σκάζουν στην ακτή, γεμίζοντας νερό τον παραλιακό δρόμο. 10 λεπτά αργότερα, ο τυφώνας χτύπησε το νησί με όλη του τη δύναμη. Το τεράστιο παλιροϊκό κύμα, μπαίνοντας στον όρμο, στριμώχτηκε στα βράχια και άρχισε να ανυψώνεται. Φτάνοντας στην ακτή, το μέτωπο του νερού είχε ανέβει στα 5 μέτρα. Καμιά δύναμη δεν μπορούσε να σταματήσει αυτόν τον τρομακτικό όγκο που ξεχύθηκε στη στεριά και σάρωσε σαν καριδότσουφλα τα μικρά ξύλινα σπιτάκια. Μια βαρκούλα γλίτωσε ως εκ θαύματος, καθώς το κύμα την πήρε από τον όρμο, την έφερε στην πόλη και την άφησε μαλακά στη σκεπή του σταθμού της πυροσβεστικής. Εκεί η βάρκα σταμάτησε το παράξενο ταξίδι της, καθώς εχμαλωτίστηκε από έναν όγκο ξύλων. Το ξύλινο πλαίσιο μιας γιγαντοαφίσας, μεγάλο όσο η πρόσωψη ενός σπιτιού, στροφιλιζόταν στον αέρα σαν τραπουλόχαρτο. Το βουητό του ανέμου ακουγόταν σαν το μουγκριτό μιας τουζίνας κινητήρων αεροπλάνο που φουλάρουν όλοι μαζί. Η ταχύτητά του είχε φτάσει στα 240 χιλιόμετρα την ώρα. Ήταν τόσο ισχυρός που μπορούσε να παρασύρει ανθρώπους και να τους στροβιλίσει στον αέρα σαν να ήταν καλαμάκια. Ο τυφώνας Ντόρας διέσχισε το νησί, ξεριζώνοντας στο διάβα του μεγάλα δέντρα και εκτοξεύοντάς τα σαν χάρτινες σαΐτες. Σήκωνε από τα χωράφια το χώμα που σχημάτιζε καφετιά σύννεφα. Και τότε ήρθε η βροχή. Οι στάλες ήταν τεράστιες. Ακούγονταν λες και άδειαζε κάποιος ένα φορτίο με χαλίκια πάνω στη στέγη. Σε λίγα λεπτά παντού είχαν σχηματιστεί λιμνούλες. Κάθε τρύπα στο έδαφος γέμισε νερό. Το νερό ξεχύλισε και άρχισε να κατεβαίνει ορμητικά. Τα μονοπάτια έγιναν ρέματα. Τα ρέματα έγιναν χύμαροι. Το νερό έτρεχε προς τη θάλασσα. Έσκαβε τη γη παρασύροντας λάσπη, κοτρώνες και δέντρα. Η στάθμη του ποταμού ανέβηκε και μέσα σε λίγα λεπτά ξεχύλισε από τις όχθες. Τα χωράφια γέμισαν νερό. Η οικογένεια όμως ήταν ασφαλής μέσα στο κελάρι. Στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον, άκουγαν τον τυφώνα. Αν εξαιρέσουμε μισή ώρα παράξενης σιωπής, όταν το μάτι του κυκλώνα περνούσε από πάνω τους, η βροχή και ο άνεμος σφυροκοπούσαν το σπίτι 12 ώρες συνέχεια. Ο τυφώνας Ντόρα είχε επιτέλους περάσει. Η οικογένεια ανέβηκε διστακτικά τις σκάλες και βγήκε έξω. Η καταστροφή που αντίκρισαν τους έκοψε την ανάσα. Ο κήπος τους είχε εξαφανιστεί και στη θέση του υπήρχε ένα χάος από σπασμένα δέντρα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και χαλάσματα από άλλα σπίτια. Γύρισαν και κοίταξαν το δικό του σπίτι. Οι τείχοι του είχαν γεμίσει σημάδια από διάφορα αντικείμενα που είχαν χτυπήσει πάνω τους. Η Σαρλότ έδειξε τη σκεπή. Μόνο 3 κεραμίδια είχαν μείνει στη θέση τους. Η Λάουρα έτρεξε στην άκρη του κήπου και κοίταξε κάτω προς το λιμανάκι. «Όχι»,
φώναξε με τρόμο. Κοιτάξαμε όλοι προς τα κάτω. Μόνο ο πέτρινος μόλος είχε σωθεί. Τα σπίτια είχαν εξαφανιστεί. Μερικοί κάτοικοι είχαν γυρίσει από τα καταφύγιά τους στους λόφους και έψαχναν με αγωνία για ό,τι απόμεινε από τα σπιτικά τους. «Θα ξαναχτιστούν όλα», τους διαβεβαίωσε ο πατέρας. «Αυτός δεν ήταν ο πρώτος τυφώνας που χτύπησε το νησί και ούτε θα είναι ο τελευταίος». «Ναι», πρόσθεσε η μητέρα. «Και χάρη στην προαναγγελία του τυφώνα, το πιθανότερο είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα. Όλοι θα ανέβηκαν στους λόφους, αφού υπήρχε αρκετός χρόνος». «Εμπρός», είπε ο πατέρας. «Πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Όλοι στη δουλειά». Από το χωριό κάτω ερχόταν ο ήχος των σφυριών, καθώς οι άνθρωποι άρχισαν τις επιδιορθώσεις.